Δράση ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την υιοθεσία των αδέσποτων πραγματοποίησε το πρωί της Κυριακής 22 Μαΐου το Δημοτικό Κοινοκομείο Κομωτινής στην κεντρική πλατεία της πόλης. Στελέχοι, υπάλληλοι αλλά και ελευθελοντές του κοινοκομείου βρέθηκαν στην κεντρική πλατεία της πόλης προκειμένου να ενημερώσουν τους πολίτες για την ανάγκη υιοθεσίας αλλά και για θέματα ευζωίας και φροντίδας των αδέσποτων με τη βοήθεια των μικρών αδέσποτων του κοινοκομείου που έκλεψαν τις εντυπώσεις. Φέτος οργανώσαμε αυτήν την εκδήλωση με σκοπό να κάνουμε υπεύθυνες υιοθεσίες. Δεν ήταν ο σκοπός μας σήμερα να έρθουμε απλά για να πάρει κάποιος ένα σκυλάκι. Θέλουμε να έρθει ο κόσμος, να δώσουμε ενημέρωση. Έχουν έρθει δύο εκπαιδευτές να μας βοηθήσουν στο έργο αυτό. Να ενημερώσουν τον κόσμο για να γίνεται μια υπεύθυνη υιοθεσία. Υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχει ενδιαφέρον. Δόξα Θεώ και μας τα χάλασε λίγο καιρό. Πιστεύω μέχρι τις 2 λίγο να κινηθούμε καλύτερα. Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον. Στο κοινοκομείο τα τελευταία 2,5 χρόνια έχουμε ξεπεράσει τις 900 περίπου υιοθεσίες και εντός και εκτός Κομωτινής και τις στηρώσεις. Ο Δήμος έχει φτάσει περίπου σε 1,000 στηρώσεις για τα τελευταία 2,5 χρόνια και όπως λέμε όλοι μαζί βοηθάμε. Μας βοηθάνε πολύ τα σωματεία, η φιλόζωη, πάρα πολύ. Έχουμε μεγάλη στήριξη, όπως και τώρα εδώ βρίσκονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Τη βοήθεια του κόσμου θέλουμε. Μπήκαμε δυναμικά και στα σχολεία το τελευταίο διάστημα να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τα παιδάκια το πώς μπορούν να διαχειριστούν τα δέσποτα. Γιατί όπως λέμε τα δέσποτα δεν φυτρώσανε. Πρέπει να βοηθήσουμε όλοι γι' αυτό, γιατί ευθυνόμαστε όλοι και όχι μόνο ο Δήμος. Με τα σκυλάκια τα τελευταία 6 χρόνια και σήμερα έχουμε έρθει να μιλήσουμε για την υιοθεσία και γιατί είναι καλό να δώσουμε μια ευκαιρία σε ένα δεσποτάκι. Το χωριμέρα καλιά. Για την εκπαίδευση των σκύλων υπάρχει ενδιαφέρον. Ναι, είμαι ειλικρινής, μετά το COVID, που παραδόξως πήραμε πάρα πολύ σκυλιά, εγώ έχω διάνοδο, δηλαδή πλέον ενδιαφέρονται όχι μόνο αν είναι προβληματικό ένα σκυλάκι, έχει κάποια συμπεριφορά που δεν θέλουν, αλλά για να γνωρίζουν καλύτερα το σκύλο τους και να μάθουν να επικοινωνούν μαζί του. Ως εκπαιδεύτρια, τι θα συμβουλεύατε στον κόσμο που ενδεχομένως φοβάται τα σκυλιά? Δηλαδή βλέπουμε κάποιους πολίτες οι οποίοι κρατάνε μια επιθετική στάση απέναντι στα ζώα, μερικοί τα κακοποιούν κιόλας. Πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσει ένα σκυλί, ένας άνθρωπος που δεν ξέρει από σκυλιά? Κοιτάξτε, δυστυχώς στην πόλη μας, επειδή έχουμε μεγάλο πρόβλημα με τα δέσποτα, σίγουρα δεν μπορούμε να πείσουμε έναν άνθρωπο να μην τα φοβάται. Από εκεί και πέρα το να φωνάξω, να πετάξω κάτι πάνω στο σκύλο ή να πάω με επιθετική συμπεριφορά κατά πάνω του, μόνο χειρότερα θα κάνει την κατάσταση. Καλό θα ήταν να αποφεύγουμε όπου βλέπουμε ένα, δύο και παραπάνω σκυλάκια ή να αλλάζουμε δρόμο ή γενικότερα να μην έχουμε και επαφή μαζί τους για να μην τα προκαλέσουμε. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ πέρα για να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο για τις υιοθεσίες των ζώων, αδέσποτων ζώων. Και είμαστε στη διάθεσή τους ό,τι χρειάζεται να μας δοθεί και να τους απαντήσουμε όσον αφορά για την ζωή των ζώων, πώς πρέπει να φροντίζουν τα ζωάκια τους, οτιδήποτε δηλαδή που μπορεί να μας απευθυνθεί και να τους ενημερώσουμε. Πώς είναι η κατάσταση με τα δέσποτα στην πόλη, πώς δεν κρίνεται σαν όσο κοινωνία τους? Εντάξει, είναι καλά η κατάσταση, δηλαδή από υγεία είμαστε καλά, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά ζώα, ειδικά φέτος έχουμε μια κατακόρυφη αύξηση στα παρατημένα αδέσποτα. Συνέχεια ο κόσμος αφήνει τα ζώα τους έξω και τελευταίο καιρό έχουμε δει ότι παρατάνε πολλά σκυλιά από τα χωριά και από τους άλλους δήμους. Εδώ σε εμάς, ναι. Και το πρόβλημα δημιουργείται όταν φέρνουν από τα άλλα χωριά και τα βρίσκουμε στο Δήμο Κομωτινής, μετά παραμένουν στην Κομωτινή και έτσι όλος ο αριθμός που βρίσκεται στον νομό Ροδόπης μαζεύεται σε ένα σημείο γύρω από την πόλη και μέσα στα όρια του Δήμου Κομωτινής. Και έτσι γίνεται πολύ έντονο το πρόβλημα με τα ζώα. Όσον αφορά τις θυρώσεις, ο κόσμος γενικά εφαρμόζει τις θυρώσεις, τώρα είναι και υποχρεωτικές. Ναι, κοίτα, πολλοί κόσμος ανταποκρίνεται, αλλά επειδή υπάρχει και το οικονομικό πρόβλημα το τελευταίο καιρό, όλοι όσο γίνονται καθυστερούν προς τα πίσω. Αλλά κάποια στιγμή, έτσι όπως που έχει ψηφιστεί και ο νόμος είναι υποχρεωτικός, κάποια στιγμή θα αναγκαστούν να το κάνουν. Και όσο γίνεται να το κάνουν πιο νωρίτερα, γιατί είναι καλό και για την υγεία των ζώων.
Συνεργασία με το Δήμο της Κομωτινής για να ενημερώσουμε τον κόσμο για τα δεσποτάκια μας. Ξεκίνησαν κάποιες δράσεις εδώ και κάποιους μήνες που πηγαίνουμε σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια που πηγαίνουμε στα σχολεία και κάνουμε ενημέρωση στα παιδάκια το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται στα δέσποτα, πώς να αντιμετωπίζουν μια δύσκολη κατάσταση και πώς μπορούν να τα βοηθήσουν. Σήμερα κάνουμε μια εκδήλωση, φέραμε κάποια δεσποτάκια για υιοθεσία, αλλά το βασικό σκοπός είναι να ενημερώσουμε τον κόσμο ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας απέναντι στα σκυλάκια και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και ή να υιοθετήσουμε κάποια δεσποτάκια. Είναι εύκολο ένα δέσποτο να μάθει να συμπεριφέρεται σε ένα σπίτι? Μπορεί εύκολο να αλλάξει τα συμπεριφορά? Τα πάντα είναι εύκολα, απλώς λίγο να αφιερώσουμε χρόνο στο σκυλάκι, να το βάλουμε κάποιους κανόνες, γιατί μην ξεχνάτε ότι μπαίνει σε ένα περιβάλλον το οποίο ζουν άνθρωποι. Και εκεί υπάρχει κάποιο στρες, ας το πούμε, στο σκύλο που προσπαθεί να προσαρμοστεί μέσα στο περιβάλλον του σπιτιού μας. Θέλει φυσικά μια ενημέρωση πρωτού υιοθετήσουμε ένα σκυλάκι, ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας απέναντί του, έτσι ώστε να το βοηθήσουμε να η προσαρμογή του να γίνει πιο εύκολη και να μην μας δημιουργεί προβλήματα.